Ευλογητό ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβέζει κατεναντίον μπορούμενες και δώσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Των ουρανίων στρατείων αρχιστράτηγη της οπουμένη μας ημείς η ανάξη δύνατες ημών δε είσαι εσύ τη γη θέη μας σκέπη των περίγων της αέλου ημών δόξης προρούντας ημάς προσπίτοντας εκτενώς και γόντας εκ των κινδύνων λυτρώσας θέη μας ως ταξιά αρχέ των άλλων δυνάμεων. Ως τον εκμαλό των ελευθερωτής και των τοπών υπεράσπιστης ασθενών των ιατρός βασιλέων υπέρμαρχος τροπέο χώρε μεγάλο μάρτης Γεωργία πρέσβευε Χριστό τον Θεό σωστήνετας πληθάσιμον. Υπέρμαρχος προσοχή υπακοήν εις το Σύνταγμα, υπακοήν στο Σύνταγμα, τους νόμους και τα ψηφίσματα του κράτους, τους νόμους και τα ψηφίσματα του κράτους, υποταγήν εις τους ανωτέρους μου, υποταγήν εις τους ανωτέρους μου, να εκτελώ προθήμος, να εκτελώ προθήμος, και άνευα τη λογίας, και άνευα τη λογίας, τας διαταγάστων, τας διαταγάστων, να υπερασπίζω, να υπερασπίζω με πίστη και αφοσίωση, με πίστη και αφοσίωση μέχρι της τελευταίας ρανίδος του αίματος μου, μέχρι της τελευταίας ρανίδος του αίματος μου, τα σημαία, τα σημαία να μην τα σε καταλείπω, να μην τα σε καταλείπω, μη δεν αποχωρίζομαι, μη δεν αποχωρίζομαι ποτέ από αυτό, ποτέ από αυτό, να φυλάω το δε ακριβώς, να φυλάω το δε ακριβώς τους στρατιωτικούς νόμους, τους στρατιωτικούς νόμους και να διάγω εν γέννη, και να διάγω εν γέννη ως Χριστός, ως Χριστός και φιλότιμο στρατιώτη, και φιλότιμο στρατιώτη. Προς την πατρίδα μας. Η θεωρητική σας θητεία, που είναι πραγματική επιταγή και ηθικό χρέος, αλλά παράλληλα αποτελεί και ύψιστη τιμή που απορρέει από τους ηρωικούς αγώνες και την ιστορία του έθνους μας. Η σημερινή ημέρα είναι ξεχωριστή για εσάς, τις οικογένειές σας, τους οικείους σας, που γνωρίζοντας το μεγαλείο των ιδιωτελείων προσφοράς προς το έθνος.
Σήμερα με περιφέρεια και καμάρι εκπορευόμαστε στις τάξεις των ενόπλων δυνάμεων όπου θα αποτελέσετε τη νέα πηγή ενέργειας που θα προδώσει το στρίγμα και τη δυναμική ώστε να ενισχυθεί το αξιόμαχο της χώρας και να εξασφαλιστεί η εθνική μας στρατηγική. Με ιδιαίτερη συγκίνηση, όπως οι γονείς των ερχομών των παιδιών της, καλωσορίζω σήμερα στις τάξεις των ενόπλων δυνάμεων τους νέους θεατοστήμους της 6ης Θεσσό 2015 του Στρατού Σειράς και της Πολεμικής Αεροπορίας που έδωσαν όρκο ή υπόσχεση πίστης και αποσύρωσης στην πατρίδα. Νέοι στρατιώτες και μηνύτες, η σημερινή ημέρα αποτελεί σταθμός της ζωής σας. Ολοκληρώνοντας την βασική εκπαίδευση, αποδείξατε στους εαυτούς σας, στις οικογένειες, στους φίλους, αλλά και στο περίγυρό σας ότι είστε δυνατοί, ικανοί και άξιοι να υπηρετήσετε με πίστη και αποσύρωση την πατρίδα μέσα από τις τάξεις των ενόπλων δυνάμεων, ανταποκρινόμενοι στις προσδοκίες του ελληνικού λαού. Υπηρεσιών υποστήριξη, αμήνυση αεροδρομίου, τριανταφύλλου Παναγιώτης. Σας αναφέρω κύριε Αρχηγέ, πέρας επίδειξη, διατάξτε. Ευχαριστώ.
καραβίγια αυτό. Κάθε φορά, έτσι και σήμερα, με πολύ μεγάλη χαρά υποδεχθήκαμε στις τάξεις των ενόπλων δυνάμεων περισσότερα από 1000 νέα παιδιά που θα εκπληρώσουν την υποχρέωσή τους προς την πατρίδα. Είμαι περήφανος γιατί πάλι για μία ακόμη φορά διαπίστωσα το πολύ υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης το οποίο δίνεται σε αυτά τα παιδιά και εκτιμώ ότι η διάρκεια της θητείας τους, ο χρόνος που θα υπηρετήσουν την πατρίδα θα είναι ένας άκρος επωφελής για αυτούς σε όλους τους τομείς και θα κερδίσουν πάρα πολλά ώστε τελειώνοντας και φεύγοντας από τις τάξεις των ενόπλων δυνάμεων θα είναι πολίτες πολύ πιο έτοιμοι, πολύ πιο σίγουροι για τον εαυτό τους για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της ζωής. Σας ευχαριστώ. Κάποια άδεια παραπάνω από την προσβλεπόμενη? Η άδεια είναι ίδια που παίρνουν πάντοτε και αυτοί θα πάρουν και αυτή τη φορά όπως όλοι οι άλλοι σμηνίτες και στρατιώτες που κατατάσσονται.